Η συνεργασία, η αντρεποποίηση με την πόλη Lowell της Μασαουσέτης ήδη ξεκίνησε να αποδίδει καρπούς. Προχτές το βράδυ, τις πρώτες πρωινές ώρες δηλαδή στη χώρα μας, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Lowell, παρουσία της Ομοσπονδίας Ελληνοαμερικανικών Σωματείων Νέας Αγγλίας και αποφάσισαν να χορηγήσουν σε μαθητές του Δήμου μας, σε φοιτητές του Δήμου μας, υποτροφίες για να πάνε τα δικά μας τα παιδιά να σπουδάσουν εκεί. Θα τα χρηματοδοτήσουν το Lowell, η πόλη Lowell της Μασαχουσέτης και η Ελληνική Ομοσπονδία. Όπως επίσης εκφράστηκαν με τον καλύτερο τρόπο για την πόλη μας, τους έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η τελετή αδερφοποίησης, η επίσκεψη που έκαναν στο Πανεπιστήμιο, η επίσκεψη στο Επιμελητήριο. Έτσι λοιπόν ετοιμάζουν και αντιπροσωπεία, ώστε τον Μάιο με τον Ιούνιο επιχειρηματίες να έρθουν στην περιοχή μας για να αναζητήσουν τρόπους ώστε να επενδύσουν εδώ κεφάλαια και να δημιουργήσουν επιχειρηματικότητα στην περιοχή μας. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο όπως καταλαβαίνετε. Δείχνει τα βήματα εξωστρέφειας που κάνει η πόλη μας και έτσι προφανώς εμείς θα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα παρά την υγειονομική κρίση που μας κράτησε πίσω. Λεπτομέρειες στο επόμενο διάστημα, οι υποτροφίες δηλαδή. Λεπτομέρειες, ποιες είναι, τι ειδικότητες θα αφορούν οι υποτροφίες, πόσες ακριβώς θα είναι το επόμενο διάστημα. Ξέρω, αλλά δεν χρειάζεται να τα πούμε αυτή τη στιγμή. Θα τα πούμε μόλις θα έρθουν επίσημα. Είναι σημαντικό όμως ότι σε μια πανηγυρική διαδικασία. Αναφέρθηκε και ο Γερουσίας ο Κένετι και η πρίτανης εκεί των Πανεπιστημίων και ο πρώην Δήμαρχος και ο νυν Δήμαρχος. Όλοι αναφέρθηκαν με τον καλύτερο τρόπο δηλαδή, για την Καλαμάτα και το πώς τους υποδεχτήκαμε και τους φιλοξενήσαμε εδώ. Και τις προοπτικές της πόλης. Αυτό είναι το πιο κρίσιμο από όλα. Τις προοπτικές, την αίσθηση που δημιουργήσε οι προοπτικές της πόλης.